Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έκτακτη ενίσχυση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η καλή πορεία του προϋπολογισμού επέτρεψε στην κυβέρνηση παροχές σε ευάλωτους συνταξιούχους και αμαία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποστηρίζει, αναφερόμενο στην ακρίβεια, ότι η χώρα δεν είναι μπανανία και ότι δεν μπορεί το ίδιο προϊόν να πωλείται φθηνότερα στο εξωτερικό και ακριβότερα στην Ελλάδα. Χριστουγεννιάτικο μποναμά για τους ευάλωτους, επεφύλαξε η καλή πορεία του προϋπολογισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ενισχύσεις για συνταξιούχους, δικαιούχους του επιδόματος αλληλεγγύης και αμαία. Θα αξίσω τον πάτο του βαρελιού έτσι ώστε να στηρίξω τα αδύναμα νοικοκυριά απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία αντιμετωπίζουν. Και πράγματι σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι, βλέποντας την πορεία του προϋπολογισμού, μπορούμε να διαθέσουμε επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ σε μια σειρά από παρεμβάσεις για να στηρίξουμε αδύναμους συμπολίτες μας. Ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα δοθεί το Δεκέμβριο, όμως θα δοθεί στοχευμένα σε νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου του ΟΠΕΚΑ. Φαντάζομαι ότι πολλοί ακροατές μας, οι οποίοι μας ακούνε, παίρνουν αυτό το επίδομα. Εκεί θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Αναφέρω δυτικά ότι ένα ζευγάρι με δύο τέκνα με χαμηλά εισοδήματα θα λάμβανε κανονικά 140 ευρώ, θα πάρει το Δεκέμβριο 350 ευρώ. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, με την επιβολή προστήμων σε εταιρείες που εσχροκερδούν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει ότι η χώρα δεν είναι μπανανία και πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Και μετά την επιβολή του προστήμου, ως διαμαγείας, οι τιμές προσαρμόζονται. Άρα να το γνωρίζουν όλοι. Θυμάστε, είπα πριν από ένα μήνα ότι δεν είμαστε μπανανία. Το εννοώ. Δεν είμαστε εξαρτημένοι από καμία πολυεθνική. Θέλουμε κανόνες ανταγωνισμού δίκαιους. Θέλουμε την αγορά να λειτουργεί. Αλλά δεν θα βγάλουν κάποιοι στην πλάτη του Έλληνα καταναλωτή χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται, πόσο μάλλον όταν μπορεί να πουλάνε ίδια προϊόντα στο εξωτερικό σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ανέκτο. Παραμένοντας στον τομέα της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει το βασικό κορμό του φορολογικού νομοσχεδίου, αλλά θα προχωρήσει, εάν είναι απαραίτητο, σε κάποιες σημειακές αλλαγές. Ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές προς τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αναγκαλισμός του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πιο τοξικά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Άρα θέλουν έναν ποιοτικό διάλογο χωρίς φωνές, χωρίς ακρότητες και με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες προτάσεις. Η λεγόμενη αδιαμεσολάβητη, τώρα χρησιμοποιώ μια φράση την οποία έχει πατεντέρει ο κ. Κασελάκης, δεν την ανακάλυψε ο κ. Κασελάκης. Θα κάνουμε αυτά τα πράγματα όχι μόνο εγώ, όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική από τότε που μπήκαμε στα κοινά. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει για δεύτερο 24ωρο τις επιχειρήσεις μέσα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Αλ-Σίφα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από όπλα και εξοπλισμό της Χαμάς, που υποστηρίζει πως εντόπισε στους χώρους του νοσοκομείου, ενώ η Χαμάς καταγγέλει πως οι Ισραηλινοί στρατιώτες ελέγχουν πλήρως τις εγκαταστάσεις του Αλ-Σίφα και πως έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ πως βομβαρδίζει ανελαίητα προσφυγικούς καταβλισμούς στη Γάζα, με απολογισμό τουλάχιστον 50 νεκρούς τις τελευταίες ώρες. You can hear the Israelis are engaged in gun battles here with Hamas. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες ερευνούν κάθε σπιθαμή στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα για δεύτερη μέρα, με στόχο τον εντοπισμό στοιχείων που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πως κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας κρύβεται το αρχηγείο της Χαμάς. If you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go. Of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. It's raided overnight by Israeli forces who are looking for Hamas infrastructure and weapons. They are still searching at this hour for the tunnels that they say are beneath the hospital. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες με όπλα και εξοπλισμό της Χαμάς, όπως υποστηρίζει. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν πάντως πως αυτά τα ευρήματα είναι λιγότερα σε σύγκριση με τον οπλισμό που ανακάλυψε πρόσφατα ο στρατός στις εγκαταστάσεις του παιδιατρικού νοσοκομείου Ραντίσι. When our troops open this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found.
The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances. Η Χαμάς κατηγορεί τον Ισραηλινό στρατό πως ελέγχει πλήρως το Αλσίφα και πως προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές με εκσκαφείς. Ο επικεφαλής των νοσοκομείων στη Γάζα διέψευσε κατηγορηματικά πως μέσα στο Αλσίφα βρίσκονται ένοπλοι της Χαμάς. It is a civilian hospital. There is no any member of Hamas in Shifa hospital. There is no any military activity in Shifa. Ταυτόχρονα, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως το κτίριο χρησιμοποιούσαν κατά διαστήματα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Ο Χαμάς σιγκέρ 10,000 ρακέτων και τυλίων למדינת ישראל כדי להרוג את אזרחינו, ואתם עושים עבודה. Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα κατηγορούν το Ισραήλ πως βομβαρδίζει αδιάκοπα προσφυγικούς καταβλισμούς, με απολογισμό τουλάχιστον 50 νεκρούς στις τελευταίες ώρες. وحتى اللحظة لم يتم انتشال سوى 10 شهداء وبقي عدد كبير من أفراد المنزل تحت الأنقاض وتحت Πυρετός διαβδουλεύσεων επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομαδική αποχώρηση της ομπρέλας και την πιθανή αποχώρηση και άλλων στελεχών ως αποτέλεσμα της κρίσης που προέκυψε στη συγκρουσιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι κραδασμοί στο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα-Κασελάκη που έγινε χθες βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για την συνεχόμενη ένταση στο κόμμα. Εξήγησε ότι η πιστή τήρηση του καταστατικού μπορεί να φυλάξει την ενότητα προκειμένου το κόμμα να ασκήσει αντιπολίτευση και να μπει στη μάχη των ευρωεκλογών. Όλα τα βλέμματα στρέφονται ωστόσο στην ομάδα των Αχτσιόγλου Χαρή Τσιλιόπουλου, η οποία σταθμίζει αποφάσεις που πιθανότατα θα λάβει το Σαββατοκύριακο για το αν θα μείνει ή αν θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε κυρίες και κύριοι στον Χρήστο Τσιγουρή, καθώς πριν από λίγο είχαμε συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Άσο Ηλιόπουλο. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Ήταν μια συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 40 λεπτά. Πληροφορούμαστε ότι αυτή είναι η τρίτη ουσιαστικά συνάντηση που κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε η επαφή με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Η συνάντηση χτες βράδυ στο γραφείο του με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, με τον οποίο συζήτησαν τις εσωκομματικές εξελίξεις. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να έχει την πρώτη δημόσια παρέμβασή του, υποστηρίζοντας ότι η ενότητα πρέπει να διαφυλαχτεί και αυτό θα καταστεί εφικτό με την τήρηση του καταστατικού. Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα των 6-6, στην οποία μετέχει και ο κύριος Ηλιόπουλος, μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αναζητείται, όπως όλα δείχνουν, ένα σημείο ισορροπίας ώστε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος. Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Νομίζω ότι ως την Κυριακή θα έχουμε μια πρώτη ένδειξη του πώς τελικά θα αποφασίσει η ομάδα αυτών των βουλευτών. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Τόπεν στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.